Αναπάντεχα χρήματα στους λογαριασμούς σας, θαύματα θα αρχίσουν να συμβαίνουν με αυτή την τεχνική που θα σας δείξω σήμερα. Και εδώ έχουμε αλατόνερο, έχω βάλει νερό και αλάτι, ένα κέρμα και ένα χαρτάκι και τι θα γράψουμε και τι θα τα κάνουμε όλα αυτά, πώς θα τα αναμίξουμε, πού θα τα βάλουμε και για πόσο καιρό. Πάμε, είστε έτοιμοι, Σάββατο σήμερα, τεχνική πλούτου, τεχνική αυθονίας. Κάντε το και θα δείτε ότι ποσά θα αρχίσουν να έρχονται, θα μπαίνουν στους λογαριασμούς σας, μπορεί από άτομα που σας χρωστάνε, μπορεί η δουλειά σας από εκεί που δεν πήγαινε καλά να αρχίσει να πηγαίνει καλύτερα, να έχετε περισσότερους πελάτες. Τα ποσά, το ποσό που θέλετε να προσελκύσετε, μπορεί να μην το προσελκύσετε μόνο μια και έξω, αλλά αυτές τις μέρες, αφότου κάνετε αυτή την τεχνική, θα αρχίσουν να έρχονται μικροποσά, ποσά, σταδιακά, μέχρι να συμπληρώσετε το ποσό που θα γράψετε στο χαρτάκι. Μπορεί να προσελκύσετε και παραπάνω, μπορεί λίγο λιγότερο. Εμείς θα γράψουμε σε αυτό το χαρτάκι το ποσό που θέλουμε. Οπότε ετοιμαστείτε. Πάρτε ένα άσπρο χαρτί. Άσπρο όταν λέω, άσπρο, ας έχει γραμμές, δεν μας πειράζει, αρκεί να είναι άσπρο και να μην υπάρχει κάτι άλλο γραμμένο επάνω για να σας πω τι θα γράψετε. Θα πάρετε και ένα κέρμα. Και θα πάρετε και ένα ποτήρι βάζο γυάλινο, όχι πλαστικό. Το πλαστικό όσον αφορά τις ενεργειακές δονήσεις δεν μας κάνει, δεν μας τις ενισχύει, οπότε γυαλί, γυάλινο, βαζάκι ή νεροπότηρο, ό,τι έχετε, και θα βάλετε μία κουταλιά της σούπας αλατόνερο. Το νερό που θα βάλετε, σίγουρα καλύτερα είναι να είναι φυσικό νερό. Αν είστε δηλαδή κοντά στην πηγή, σε κάποια θάλασσα, okay. Αλλά δεν πειράζει αν είναι και από τη βρύση. Δεν μας πειράζει. Λέμε τι είναι καλύτερο, αλλά και δεν μας πειράζει και αν είναι και από τη βρύση. Βάζουμε λοιπόν μία κουταλιά της σούπας αλάτι και εδώ θα βάλουμε, για να μην μπούμε να βάλουμε χαρτί και μουλιάσει το χαρτί, ας βάλουμε ένα κέρμα, ό,τι έχει ο καθένας. Τακ! Αυτό λοιπόν που κάναμε αυτή τη στιγμή, αυτό το ποτήρι, θα πρέπει να το φορτίσουμε ενεργειακά, οπότε για μισή ώρα θα το βγάλουμε είσαι στο μπαλκόνι, να υπάρχει φως, να υπάρχει ήλιος ή σε ένα παράθυρο, στο περβάζι. Θα το αφήσουμε μισή ώρα και αφού το αφήσουμε μισή ώρα, θα το φέρουμε μέσα και θα πάρουμε ένα χαρτάκι και θα γράψουμε. Πάνω-πάνω θα γράψετε την ημερομηνία γέννησής σας. Από κάτω θα γράψετε το όνομά σας. Το έχω κάνει, έτσι. Το όνομα, όχι υποκοριστικά και πώς σας φωνάζουν οι φίλοι, όπως έχετε βαφτιστεί. Μικρό όνομα, επίθετο, ακριβώς το βαπτιστικό σας. Από κάτω θα γράψετε το ποσό που θέλετε να προσελκύσετε και θα το γράψετε χωρίς να περιορίζετε το μυαλό σας. Δηλαδή, αν θέλετε να γράψετε 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ και σας βγαίνει έτσι, αυτόματα, αφόρμητα, γράψτε το. Πολλοί στα one-to-one coaching μου λέτε 50.000 ευρώ, μετά το μαζεύετε, εντάξει, ας βάλω 10.000. Όχι, αφού σας βγήκε το 50, γράψτε το 50. Μην περιορίζετε το μυαλό σας στο τι είναι εφικτό και στο τι δεν είναι εφικτό. Γιατί θα σας πω κάτι, εδώ γύρω τριγύρω τέλος πάντων, δεν θα κατονομάσω, ούτε θα πω πού, πώς, τι, γιατί. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάλευε με την επιχείρησή του και δεν τα πήγαινε καθόλου καλά οικονομικά, έτσι ξαφνικά του ήρθε μια περιουσία από έναν θείο, ο οποίος απεβίωσε και τα άφησε όλα σε αυτόν. Οπότε από εκεί που πάλευε και ζοριζόταν, έχει πάρα πολλά λεφτά τώρα. Να μην πω πόσα, ας πούμε, εκατομμύρια. Οπότε ποτέ δεν ξέρετε από πού θα έρθουν, πώς, τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Μην το περιορίζετε το μυαλό σας και μην αρχίζετε, α, είναι δύσκολο, είναι αδύνατον. Και φυσικά θα σας πω και κάτι. Οτιδήποτε δεν μπορείς να το πιστέψεις, δεν μπορείς και να το πραγματοποιήσεις. Γιατί κάποιος μου λέει σε ένα μαγαζί, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Πολύ ωραία. Εννοείται. Καλά κάνεις και δεν τα πιστεύεις. Αλλά να ξέρεις, του λέω, ότι αν δεν μπορείς να το πιστέψεις, δεν μπορείς να το πραγματοποιήσεις. Και δεν λέω μόνο για αυτή την τεχνική. Λέω ακόμα και για τις επιθυμίες σου. Δηλαδή θέλεις κάτι που το βλέπεις μεγάλο, αλλά το θέλεις, ρε παιδί μου. Εάν δεν μπορείς να πιστέψεις αυτό, δεν μπορείς να πιστέψεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να πιστέψεις την επιθυμία σου, πώς θα την πραγματοποιήσεις. Πραγματοποιούμε πράγματα τα οποία τα πιστεύουμε πάρα πολύ.
Οπότε, ημερομηνία γέννησης, το όνομα τεπώνυμο, το ποσό και από κάτω σε παρένθεση αν φαίνεται, τα νυχάκια μου είναι λίγο χάλια γιατί προσπαθώ να τα συνεφέρω, κάνω μια θεραπεία γιατί είχα καταστρέψει με το ημιμόνυμο. Επανέρχονται όμως, οπότε τώρα καλοκαίρι έρχεται, θα τα ξαναβάψουμε. Και κάτω γράφουμε την χώρα, Ελλάδα. Και τώρα εδώ είμαστε στα σχόλια, επειδή σας βλέπω πολύ μου λέτε για από Αμερική, για από Λονδίνο, για από Αυστραλία, από Κύπρο πολλούς, για, ξέρω εγώ, Γερμανία. Σχολιάστε μου, από πού βλέπετε σήμερα αυτό εδώ το βίντεο. Όχι από πού, από την καρέκλα του σπιτιού μου, από την πολυθρόνη, από τον καναπέ, έτσι. Γράψτε Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Λονδίνο, ντουρουντού, ντουρουντού, θέλω να σας δω, έτσι, γράψτε μου. Λατρεύω να διαβάζω τα σχόλιά σας και όσο μπορώ απαντώ. Οπότε, αυτό το χαρτάκι λοιπόν θα το βάλουμε μέσα και δεν θα το διπλώσουμε καθόλου. Θα το βάλουμε κανονικά όπως μας κάτσει, έτσι ακριβώς. Να το. Αυτό λοιπόν το ποτήρι, 7 μέρες, μπορείτε να τα γράψετε και όλα σαν πληροφορίες, όσο κυλάει το βίντεο μπορείτε να πατάτε pause και να τα γράφετε, για να μην με ρωτάτε μετά στα σχόλια πράγματα τα οποία τα έχω πει. Ρωτήστε κάτι που δεν το έχω πει για διευκρίνηση, ok. 7 μέρες θα το κρατήσουμε και κάθε μέρα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας απλά θα το παίρνετε, θα το ας πούμε αγκαλιάζετε με τα χέρια σας, θα κλείνετε τα μάτια σας, λίγο χαμηλά το κεφάλι στο ποτήρι. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που τα χρήματα εισραίουν στους λογαριασμούς μου άφθονα, είναι μη μετρήσιμα πλέον και είναι από πολλαπλές πηγές. Αυτή τη φράση γράψτε την κάθε μέρα αυτό και θα μείνετε μετά τη φράση, θα μένετε λίγο με κλειστά τα μάτια και θα προσπαθείτε να νιώθετε αυτό που είπατε, ότι όλα είναι καλά, όλα πάνε καλά. Όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Έχω πίστη. Αξίζω να είμαι πλούσιος. Αξίζω να έχω αυτά που επιθυμώ. Αξίζω μια καλύτερη ζωή. Πιστεύω σε μένα. Πιστεύω στην επιθυμία μου για περισσότερα χρήματα και να ζω άνετα. Να είμαι οικονομικά ελεύθερη. Να ζω χωρίς άγχος και στρες. Οπότε αυτό θα το κάνετε για 7 μέρες. Μία φορά την ημέρα όποτε θέλετε. Δεν μας πειράζει. Πού θα το αφήσετε, γιατί θα με ρωτήσετε. Θα το αφήσετε κάπου ήσυχα και ήρεμα να είναι, ξέρεις, να ξαποσταίνει. Δεν θα είναι μέρος όπου μπαινοβγαίνουμε, στην είσοδο, στο σαλόνι, στην κουζίνα που πηγαίνουμε. Αν την τραπεζαρία, όπως καλή ώρα κάθομαι εδώ και γυρίζω αυτό το βίντεο, δεν τη χρησιμοποιείτε πολύ, αφήστε το εδώ. Στην κρεβατοκάμαρα, σε ένα δωμάτιο. Αν έχει φως, δεν έχει φως, δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι να είναι κάπου ήρεμα, ήσυχα, να μην υπάρχει πολλής κόσμος που μπαινοβγαίνει. Εγώ θα το αφήσω εδώ στην τραπεζαρία για 7 μέρες, δεν το πίνουμε, μετά από τις 7 μέρες απλά το ρίχνουμε το νερό, πετάμε το χαρτάκι, κάνουμε αυτό που πρέπει, εννοείται ότι συνεχίζουμε όλα αυτά που κάνουμε με τις δουλειές μας, με εξτρά, δεν ξέρω, κάποια από εσάς μπορεί να κάνετε και δεύτερη δουλειά, μπορεί να βγάζετε με κάποιον τρόπο παθητικό εισόδημα, εννοείται ότι δεν τα αφήνουμε αυτά, πες επίτα να σε φάω, κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά συνεχίζουμε. Με περισσότερη πίστη όμως ότι αυτό που κάνουμε θα αποδώσει, η δουλειά μας θα αρχίσει να ανεβαίνει ή θα αποδώσει ακόμα καλύτερα, θα εξελιχθεί με πίστη, όλα με πίστη. Αύριο είναι μέρα free from phone, το challenge εγώ το συνεχίζω, καθόλου κινητό, τεχνολογική αποτοξίνωση, περνάω χρόνο με μένα, με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, στη φύση, από εδώ, από εκεί, χαλαρώνω, μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο. Κάντε και εσείς το ίδιο, απομακρυνθείτε από τις οθόνες, απομακρυνθείτε από τις συσκευές, το κινητό σας, το λάπτοπ, την τηλεόραση. Κάντε πράγματα για σας, χαλαρώστε με τους δικούς σας ανθρώπους. Μία φορά την εβδομάδα είναι, νομίζω ότι το χρωστάμε στον εαυτό μας, το αξίζουμε και κάντε το και θα δείτε πόσο πιο αποδοτικά θα είναι, θα είστε την επόμενη, την εβδομάδα που έρχεται. Δηλαδή από Δευτέρα θα ξεκινήσετε τη μέρα σας με περισσότερη ενέργεια, θετικότητα, αισιοδοξία και θα είστε και πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί στη δουλειά σας αλλά και στα πάντα όλα σας. Τουλάχιστον εγώ αυτό παρατήρησα. Μία μέρα λοιπόν την εβδομάδα free from phone, εγώ διάλεξα την Κυριακή και πάρα πολλοί από εσάς ξέρω ότι με ακολουθείτε σε αυτό το challenge. Σας αγαπώ, σας φιλώ, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε.